Θανάση Σιούλη, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι για μια ακόμη φορά για τη γνωστή κατάσταση της πανδημίας και την απουσία οποιασδήποτε ευαισθησίας της κυβέρνησης μετά από 2 χρόνια συμπλήρωσης πανδημίας με το πρώτο κρούσμα στην πόλη μας. Σαν εργαζόμενοι υγειονομικοί θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν παρετούμαστε από κανένα βασικό μας αίτημα και τονίζω εδώ σημαντικά αιτήματα τα οποία καθόλου μα καθόλου ούτε καν επιδερμικά δεν ακουμπάει η κυβέρνηση. Ενδιαφερόμαστε για την προάσπιση της δημόσιας υγείας η οποία είναι το πολύτιμο αγαθό για όλους τους συμπολίτες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας επί τα 2 χρόνια αυτά της πανδημίας στήριξε και στηρίζει όλους τους πολίτες. Βάλαμε πλάτη όλοι οι υγειονομικοί με κάθε τρόπο, με όλες τις δυνάμεις, στηρίζοντας όλα τα νοσοκομεία της πόλης και της χώρας γενικότερα, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής πανδημική κρίση. Αναντίστοιχα με αυτό, η κυβέρνηση δεν στάθηκε ούτε σε ένα σημείο από αυτά τα σημαντικά μέτρα που θεωρούμε ότι ήταν απαραίτητα να υλοποιηθούν για την προάσπιση της υγείας και της ζωής των πολιτών μας. Ούτε τι ζητάτε, στα μέτρα μαζική, στα μέτρα που ζητήθηκαν επιμέναμε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία, οι χώροι μαζικής εργασίας θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα για να εκτονωθεί αυτή η κρίση, να προασπιστούν οι πολίτες με την εφαρμογή των τεστ που θα πρέπει να γίνονται μαζικά δωρεάν για την διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Δεύτερον, στα νοσοκομεία έχουμε γονατίσει μετά από 2 χρόνια απουσίας συναδέλφων, εργαζομένων υγειονομικών, γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι είτε αποχώρησαν είτε νόσησαν, και πέραν αυτών έχουμε και αυτή την δυστυχώς κατηγορία των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή και που σε 1 μήνα με αυτή την άκαμπτη θέση της κυβέρνησης θα απολυθούν, θα απομακρυνθούν από τα νοσοκομεία. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό δύσκολες συνθήκες προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε όταν ήδη τριτοβάθμια νοσοκομεία μετατράπηκαν σε εμβολιαστικά κέντρα. Οι πολίτες παρέμειναν μακριά από τα νοσοκομεία, αδυνατώντας να έχουν την βασική τους παρακολούθηση για νοσήματα εκτός του COVID. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια τεράστια κρίση και τονίζουμε κατά επανάληψη ότι οι ζωές αξίζουν. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένας. Ακόμη καταγράφονται τεράστιες απώλειες με δεκάδες νεκρών καθημερινά και έχουμε ξεπεράσει οποιαδήποτε δυσμενή πρόβλεψη από τις αρχές της πανδημίας, φτάνοντας πλέον προσεγγίζοντας τους 26.000 νεκρούς. Αυτά είναι πρωτοφανή σαν συμβάντα στη χώρα μας και θα πρέπει από εδώ και πέρα ο λαός συσπηρωμένος να αγωνιστεί για αυτές τις βασικές κατακτήσεις που η κυβέρνηση προσπαθεί μέρα με τη μέρα να τις αναιρέσει πλήρως, μιλώντας για ένα νέο ΕΣΥ που στην ουσία σημαίνει ενδυνάμωση του ιδιωτικού συστήματος περίθαψης.